Το ANO του Μπάμπι, δράση για τους δυσαρεστημένους πολίτες, κέρδισε τη συντριπτική νίκη στις γενικές εκλογές της Τσεχίας με 29,6% των ψήφων, δίνοντας του 78 έδρες στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου με 200 έδρες. Παρόλο που το ANO δεν κέρδισε την πλειοψηφία και τώρα θα πρέπει να σχηματίσει συνασπισμό. Το Ανατολικό Ευρωπαϊκό Έθνος των 10,6 εκατομμυρίων αναμένεται από πολλούς να στραφεί προς την ευρωσκεπτικιστική δεξιά. «Είναι τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο 63χρονος σλοβακικής καταγωγής Μπάμπης σε πλήθος υποστηρικτών και δημοσιογράφων μετά τη νίκη. Ο Μπάμπης, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στη χώρα με εκτιμόμενη καθαρή περιουσία 3,48 δισεκατομμυρίων ευρώ, μπήκε στην τσεχική πολιτική πριν από 5 χρόνια όταν ίδρυσε το αντικατεστημένο κόμμα του ANO για την καταπολέμηση της διαφθοράς και άλλων δεινών στο πολιτικό σύστημα της χώρας μετά από σειρά σκανδάλων της κυβέρνησης. Υποσχόμενος να διαχειριστεί τη χώρα σαν μια από τις επιχειρήσεις του, η αυτοκρατορία του περιλαμβάνει έναν τεράστιο όμιλο από 230 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων δύο μεγάλων εφημερίδων, ενός ραδιοφωνικού σταθμού και ενός τηλεοπτικού δικτύου. Ο Μπάμπης ξεκίνησε τότε μια πολιτική καριέρα που του χάρισε τη θέση του Υπουργού Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στο πλαίσιο του απερχόμενου σοσιαλδημοκρατικού συνασπισμού μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Μαΐου 2017. Την Κυριακή, ο Τσέχος πρόεδρος Μίλος Ζέμαν ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τον Μπάμπης να σχηματίσει κυβέρνηση, πλεγμένο σε σκάνδαλα, παρόλο που η τσεχική δημοκρατία απολαμβάνει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, μόλις 3,8%, και μια υγιής οικονομία αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,6%, η πλατφόρμα κατά της διαφθοράς, η αντιμετανάστευση και οι δεσμεύσεις του Μπάμπης για μείωση φόρων οδήγησαν αύξηση της δημοτικότητάς του, χαρακτηρισμένος ως ευρωσκεπτικιστής. Αντιτίθεται έντονα στην ένταξη της Τσεχίας στην Ευρωζώνη και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προσπαθεί να περιορίσει την εθνική κυριαρχία της χώρας επιβάλλοντας κανόνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι ευρωπαϊκές ποσοστώσεις μεταναστών. Αν και ο Μπάμπης επιμένει ότι σε καμία περίπτωση δεν σχεδιάζει ένα τσεξίτ, έχει δηλώσει ότι το μπλοκ πρέπει να προβληματιστεί, να σκεφτεί γιατί η Βρετανία επέλεξε να το εγκαταλείψει και να σταματήσει να μιλά για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Η νίκη του δισεκατομμυριούχου στις εκλογές έρχεται παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε αρκετό σκάνδαλο. Τον Μάιο, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από Υπουργός Οικονομικών αφού κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή και νωρίτερα αυτό το μήνα κατηγορήθηκε ως ύποπτος για απάτη για παράνομη διανομή 2 εκατομμυρίων ευρώ σε επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από μια δεκαετία για τη δημιουργία ξενοδοχείου και διάσκεψης κέντρο. Ο Μπάμπης αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς. Κατόφετ